Λοιπόν, κυρία Τσατάν, επιβεβαιώνεται ότι αυτή η συνάντηση με τον κύριο Παπαγγελόπουλο έγινε με δική σας πρωτοβουλία, ναι ή όχι? Βεβαίως, με δική μου πρωτοβουλία. Ωραία. Και το έχω διατυπώσει και στην κρινόμενη αναφορά σας μου. Και στα πρακτικά το είπατε. Και στην προηγούμενη. Α, όπως θέλετε. Όχι. Όχι, δεν είναι. Εγώ επί του νομικού. Κυρία θέλω. Πρόεδρε, θα με διευκόλυνε και εμένα να απαντώ αμέσως. Ναι, αλλά επειδή ο χρόνος δεν είναι απεριόριστος, οι συνάδελφοι, αν δεν βάλω το πεντάλεπτο, δεν μπορούμε να το διέψουμε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Λοιπόν, το δεύτερο που θέλω να σας ρωτήσω είναι το εξής. Όταν πήγατε να συναντήσετε τον κύριο Παπαγγελόπουλο, όπως αναφέρεται και στα πρακτικά, γνωρίζατε ότι ο ίδιος είχε εκφράσει μια αντίθετη άποψη για την αρμοδιότητα, δηλαδή για το ποιος πρέπει να έχει, κύριε Αθανασίου, για το ποιος έπρεπε να χειριστεί την υπόθεση αυτή, ότι είχε την άποψη ότι έπρεπε να τη χειριστεί ένας εισαγγελέας διαφθοράς και όχι εσείς, και ενδεχομένως είχε και διαφωνίες επί της ουσίας. Είναι σωστό αυτό που λέω, ναι ή όχι? Ο κύριος αναπληρωτής υπουργός, κατ' επανάληψη, όπως προείπα και στην προηγούμενη συνεδρίαση, είχε εκφράσει και με δηλώσεις του, δυσανασχετώντας, εκφράζοντας, το επιβεβαιώνεται, και κάποια δυσανεξία σχετικά με το χειρισμό. Και μάλιστα, ο χειρισμός αυτός της συγκεκριμένης υπόθεσης συνοδεύεται και με κάποια απρεπή έκφραση όσον αφορά την ιδιότητά μου ως αφαιρέσασα παρανόμους και στη συνέχεια διαχειρίσεως της επίμαχης δικογραφίας. Μάλιστα. Ωραία. Και ομίλησα για τις προγενέστερες επισκέψεις του 4/11, 5/11 δημοσίευση. Επειδή ακριβώς στη συνέχεια ο κύριος αναπληρωτής έκαμε μνήμα σε επιστολή του προς τον ναι, κύριο αλλά πρόεδρο, μην τα ξαναλέτε. Όλα αυτά δεν τα ξαναλέω. Γεγονός είναι ότι είχα κατ' επανάληψη στοχοποιηθεί και ο λόγος, να μην επανέρχομαι επιγραμματικά, που έλαβα την πρωτοβουλία να τηλεφωνήσω πρώτα εγώ στον κύριο υπουργό και να συμφωνήσω με αρχικά η συνάντηση να γίνει στο γραφείο μου, κατά δεύτερο τη Δευτέρα ο κύριος υπουργός επικοινώνησε εκ νέου μαζί μου στο κινητό μου τηλέφωνο. Τα έχουμε ακούσει, κύριε Τσατάνη, και είμαστε ενήλικες. Και ένας λόγος που συνδέεται άμεσα με αυτή την πρωτοβουλία, κυρίες και κύριοι βουλευτές και κυρία Πρόεδρε, είναι και το γεγονός ότι δεν μπορούσα πλέον να εκφραστώ, να απαντήσω στις δημόσιες αυτές προσβολές που έπληταν κατά κύριο λόγο και το θεσμό αλλά δεν μπορούμε έτσι. Αν επαναλάβουμε όλα όσα είπατε την προηγούμενη φορά, δεν έχουμε ότι εκείνος, ο κύριος υπουργός, θα προσπαθούσε να διαφυλάξει το κύρος της δικαιοσύνης και των λειτουργών της. Μάλιστα. Επιγραμματικά, λοιπόν, κυρία Πρόεδρε. Ωραία. Με δεδομένο, λοιπόν, ότι γνωρίζετε ότι έχει δυσανεξία, επιλέξατε με δική σας πρωτοβουλία να πάτε, είναι ενώ γεγονός. Γνωρίζετε ότι διαφωνείτε. Διαφωνεί με όλα αυτά που εσείς επισημαίνετε στα πρακτικά και στην αναφορά σας. Αυτό, κυρία Τσατάνη, σε σχέση με τη διάκριση των εξουσιών, πώς το εκτιμάτε? Έχει σχέση ή δεν έχει? Δηλαδή, το να πάει η δικαστική εξουσία στην εκτελεστική, με δική της πρωτοβουλία, να της πει τι? Να της αλλάξει γνώμη? Κυρία Πρόεδρε, η επίσκεψή μου, επανέρχομαι, δεν είχε ως σκοπό. Αυτό δεν σημαίνει ότι εγώ κολλείομαι ως δικαστική λειτουργός να επισκεφθώ τον κύριο Υπουργό Δικαιοσύνης. Όχι, το περιεχόμενο συζητάμε τώρα, για το περιεχόμενο. Ναι, κανείς δεν εμποδίζεται. Ναι, σας εξήγησα ότι η επίσκεψή μου αυτή δεν συνδεόταν με κανένα αίτημα εκ μέρους μου νομικής συμβουλής που θα απευθυνόταν προς τον κύριο Υπουργό. Καμία σχέση με νομική συμβουλή. Καμία σχέση η επίσκεψή μου με ενδεχομένως άλλη βοήθεια. Εν μέσω, όπως εξήγησε ο κύριος αναπληρωτής υπουργός συναισθηματικών εξάρσεων, καμία σχέση. Για να μην επανέρχομαι για στο σκοπό της επίσκεψής μου. Εξάλλου, υπήρχε ο
Κυρία Τσατάνη, σας παρακαλώ, δεν μπορούμε έτσι. Απαντήστε, είστε εισαγγελέας. Ναι, όταν σαν εισαγγελέας σας στην έδρα επιτρέπατε στον κατηγορούμενο, στο μάρτυρα, να απαντάει επί ώρες ό,τι θέλει. Να μην απαντήσω σε ό,τι με ρωτάτε, κυρία Πρόεδρε. Αυτό σας ερωτώ, λοιπόν. Πήγατε, ενώ ξέρατε ότι έχει αντίθετη άποψη επί αυτών των δύο βασικών ζητημάτων που μας απασχολούν και απασχολούν το Πανελλήνιο. Και σας ερωτώ, γιατί πήγατε? Για να του αλλάξετε γνώμη? Λέτε στην αναφορά σας, γιατί ενδεχομένως να είχε παραπλανηθεί. Ακριβώς αυτό. Λοιπόν, άρα πήγατε ως εκπρόσωπος της δικαστικής εξουσίας να παρέμβετε στην εκτελεστική που είχε άλλη γνώμη. Αυτό έχει συνάδει με τη διάκριση των εξουσιών για την οποία κοπτόμεθα όλοι. Κατά την άποψή μου συνάδει. Μάλιστα. Ωραία. Και αυτό απαντήστε. Και γεγονότος ότι ενδεχομένως πράγματι να είχε κάποια σφαλερή ενημέρωση ή παραπλάνηση. Μάλιστα. Ωραία. Πώς δεν συνάδει, κύριε Πρόεδρε, λοιπόν, αυτός λοιπόν που σας είπε τη δική του άποψη περί της αρμοδιότητας, παραβίασε τη διάκριση των εξουσιών στο διάλογο που είχατε μαζί του. Στο διάλογο που είχαμε. Ναι. Δεν θα αναφερθώ, και δεν, διότι πιστεύω κατά την άποψή μου, ναι, ότι δεν αφορά την παρούσα επιτροπή, στην ιδιωτική μας συνομιλία με τον κύριο Υπουργό. Σε αυτή την κίνηση, εκλόγων ευπρεπείας και προς τους δύο θεσμούς. Μα όμως, κατεξοχήν αφορά αυτό. Συγγνώμη, κυρία Πρόεδρε. Όμως, θα σας εξηγήσω. Όμως, για το θέμα της παρέμβασης, και βέβαια εγένετο παρέμβαση, όταν ο κύριος αναπληρωτής Υπουργός μου υποδεικνύει να επιστρέψω τη δικογραφία που χειρίζομαι από στο τμήμα του τμήματος διαφθοράς από όπου παρανόμως την αφήρεσα και στη συνέχεια τη διαχειρίζομαι. Μάλιστα. Αυτό γιατί είναι παράνομο, ενώ το δικό σας δεν ήταν, που πήγατε να του πείτε ότι αυτό είναι το σωστό? Το, κυρία Πρόεδρε, σωστά την πήρατε. Κατά την άποψή μου, σε ένα διάλογο, είναι, κυρία Τσατάνη, που μιλάτε περί αρμοδιότητας, ποιος είναι αρμόδιος να εξετάσει μία υπόθεση? Λέτε την άποψή σας ή είναι γνωστή, γιατί ήδη έχετε τη δικογραφία στα χέρια σας. Και ο κύριος αναπληρωτής υπουργός λέει τη δική του άποψη. Γιατί αυτό είναι παρέμβαση? Πέστε. Ο κύριος υπουργός, ναι, δεν μου εξέφρασε την άποψή του. Μου αυτό δεν σας λέει ότι κακώς έχετε μου την... Μου έδειξε να επιστρέψω τη δικογραφία την το οποία... Το ίδιο είναι τώρα με ποια λόγια τα λέει ο καθένας. Σας λέει ότι δεν είναι σωστό να έχετε εσείς τη δικογραφία στα χέρια σας. Αυτό σας είπε. Σας ερωτώ λοιπόν εδώ. Σας είπε, κυρία Τσατάνη, ποτέ ο κύριος Παπαγγελόπουλος, γιατί φαντάζομαι ότι αν σας το είχε πει, θα το έχετε πει και στην αναφορά σας, θα το λέγατε και εδώ στην πρώτη σας ακρόαση, σας είπε ποτέ, θέλω να τον καταδικάσετε αυτό τον άνθρωπο, θέλω να τον χώσετε φυλακή, θέλω να τον δω μέσα? Σας το είπε ποτέ για τον Βιεννόπουλο? Συμπληρώνοντας, ο κύριος αναπληρωτής είπε ότι την έχετε αφαιρέσει ένα βήμα, ένα στάδιο πριν τη δίωξη. Άλλο αυτό, μας το είπατε. Θα έρθουμε και σε αυτό, κυρία. Θα έρθουμε και σε αυτό, κυρία Τσατάνη. Εγώ σας ερωτώ, σας είπε ποτέ ο κύριος Παπαγγελόπουλος ότι, κυρία μου, άστη τη δικογραφία, γιατί εσύ θα τον απαλλάξεις. Δώστη κάπου αλλού, γιατί θέλω αυτόν τον άνθρωπο να τον δω φυλακή, να τον δω κατηγορούμενο, να τον δω να του ασκηθεί δίωξη. Και αφού εσύ δεν θέλεις να την ασκήσεις τη δίωξη, δώστη επιτέλους τη δικογραφία να τελειώνουμε. Σας το είπε ποτέ? Σας είπε ότι θέλει τον Βιεννόπουλο στη φυλακή? Κυρία Πρόεδρε, επανέρχομαι στην αναφορά μου. Βεβαίως, στην αναφορά μου, όχι, στην αναφορά μου στην οποία αναφέρομαι. Προτίθετο και η εν λόγω εισαγγελέας προτίθετο να ασκήσει ποινική δίωξη εις βάρος των υπόπτων. Τα θυμόμαστε, θα έρθουμε και σε αυτό, κυρία Τσατάνη. Μη μου απαντάτε αυτό. Κατά την άποψή μου. Μη μου απαντάτε αυτό, θα σας ρωτήσω και γι' αυτό. Ναι. Για τη δίωξη που σκόπευαν να ασκήσουν. Δηλαδή, τι θέλετε να πείτε, ότι ο κύριος Παπαγγελόπουλος είχε συνεννοηθεί με την κυρία Ράικου να ασκήσει δίωξη και ήθελε να πάει δικογραφία εκεί? Πέστε το, κυρία Τσατάνη, αυτό. Εγώ δεν αν γνωρίζω, ισχύει. Δεν μπορώ να γνωρίζω τότε, εάν ο τότε κύριος γιατί Παπαγγελόπουλος... το ισχυρίζεστε.
Εκείνος το ισχυρίστηκε. Δεν το ισχυρίστηκα ναι, εγώ, κυρία Πρόεδρε. Το εμείς δεν ήμασταν μπροστά. Εκείνος το ισχυρίζεστε στην... Εκείνος μας το ισχυρίστηκε. Στην αναφορά σας. Το ισχυρίζεστε εγώ, στην αναφορά σας. Δεν μπορώ εγώ να γνωρίζω από πού είχε τις πηγές του ο κύριος αναπληρωτής. Ναι. Εκείνο όμως που μπορώ να σας διευκρινίσω είναι ότι ουδής γνωρίζει σε ποιο στάδιο βρίσκεται η κάθε ποινική δικογραφία πλην μόνο του εισαγγελικού λειτουργού που τη χειρίζει. Μπορεί να γνωρίζει ένας υπουργός ότι αν μια δικογραφία πάει σε έναν οποιονδήποτε εισαγγελέα διαφθοράς, αυτός θα ασκήσει δίωξη. Εγώ δεν μπορώ να γιατί εκείνη την ώρα δεν γνωρίζουμε σε ποιον θα πάει. Μπορεί να επέστρεφε στην κυρία Ράικου, αλλά μπορεί και να χρεωνόταν σε έναν άλλον εισαγγελέα διαφθοράς. Μπορεί να γνώριζε ο κύριος Παπαγγελόπουλος όταν μιλούσε περί αρμοδιότητος ότι αυτή τη συγκεκριμένη δικογραφία θα την πάρει ένας συγκεκριμένος άνθρωπος που θα ασκήσει δίωξη. Κυρία Πρόεδρε, για να σας απαντήσω, τη συγκεκριμένη δικογραφία, όταν γίνεται η επίσκεψή μου 16 ενδεκάτου, εάν δεν απατώ, του 15 στο γραφείο του, ήδη μου είχε ανατεθεί ο χειρισμός της ποινικής δικογραφίας. Μου είχε ήδη ανατεθεί ο χειρισμός της συγκεκριμένης ποινικής δικογραφίας. Αυτό τι σημαίνει. Εγώ άλλο σας ερωτώ. Ναι. Σας ερωτώ όταν ο ίδιος σας λέει ότι κακώς την έχετε εσείς. Πρέπει να την πάρει ένας εισαγγελέας διαφθοράς. Ή εισαγγελέας διαφθοράς, αλλά δεν θα ξέρει αφού δεν είναι στα διευθυντικά εκεί. Όχι, είναι κι άλλη εισαγγελής διαφθοράς. Είναι η κυρία Ράικου. Ένας, η κυρία Ράικου μόνο. Λοιπόν, άρα ο κύριος Παπαγγελόπουλος γνωρίζει ότι η κυρία Ράικου θα ασκήσει δίωξη, γι' αυτό θέλει να την στείλετε πίσω. Δεν το γνωρίζω αυτό, τι πληροφορίες είχε. Εγώ... Και αν η κυρία Ράικου πράγματι ήταν σε αυτή την διάθεση, γιατί σας τα έδωσε όλα πίσω. Δεν μπορώ εγώ να γνωρίζω σε ποια διάθεση ήταν η κυρία Ράικου. Να σας εξηγήσω το θέμα. Ναι, αλλά αφήνετε κάποιους υπαινιγμούς, κυρία, για να καταλάβουμε όλη την επέμβαση. Το γεγονός εδώ στη συγκεκριμένη γιατί υπόθεση. Είναι σοβαρή η κατηγορία αυτή. Το γεγονός στη συγκεκριμένη υπόθεση, εάν ήταν ή όχι ένα βήμα από τη δίωξη, ούτε με στεναχωρεί, αλλά ούτε με χαροποιεί. Απλά με οδηγεί σε κάποια αμηχανία και προβληματισμό για το γεγονός και μόνο. Πώς διαρρέει αυτό το οποίο ισχυρίζεται ο κύριος Παπαγγελόπουλος στη συνάντηση που είχαμε. Ότι πώς δηλαδή προτίθεται η κυρία Ράικου να ασκήσει ποινική δίωξη. Ο μόνος αρμόδιος να το γνωρίζει είναι ο εισαγγελικός αυτό, υπουργός. Αυτό εντάξει, το ισχυρίζεστε εσείς, δεν ήμασταν μπροστά δεν να το ξέρουμε. Να αλλά σε κάθε περίπτωση, ακόμα και αν το είπε, διότι δεν το γνωρίζουμε εμείς αν το είπε, σας ερωτώ με βάση τους κανόνες της λογικής. Ναι. Ο κύριος Παπαγγελόπουλος είχε τη βεβαιότητα ότι η κυρία Ράικου θα ασκήσει δίωξη. Τουλάχιστον γιατί εγώ, λοιπόν έτσι η κυρία Ράικου συνεργάστηκε μαζί σας και σας έστειλε πίσω τη δικογραφία, τις κούτες, όπως σας τις έστειλε και όπως μας περιγράψατε, πριν τη συνάντηση. Η επιστροφή της δικογραφίας που μου μιλάτε, κυρία Πρόεδρε, εγένετο πολύ... Πριν, εγένετο 15/9 του 2015. Ναι. Τι κρίσιμη ημερομηνία κι αυτή. Όπως το... Εντάξει, σας την έστειλε, λοιπόν, 15/9. Τρίτη ημέρα 15/9, ώρα 10 το πρωί, 10 με 10:30. Μάλιστα. Σε συνέχεια, κυρία Πρόεδρε, επ' αυτού. Τεχνικού χαρακτήρα, αν μου επιτρέπετε. Από τη συζήτηση με την κυρία Τσατάνη την προηγούμενη φορά και την μακρά ακρόαση του κυρίου Παγκελόπουλου, έχουν αναφερθεί δημοσιεύματα σε συγκεκριμένα έντυπα στα οποία αναπαράγεται αυτή η βασική θέση. Ότι η κυρία Ράκου ήταν ένα βήμα πριν την άσκηση δίωξης και αφαιρέθηκε η δικογραφία. Θέλω να παρακαλέσω την γραμματεία να ανασύρει από τα πρακτικά και το αρχείο τα δημοσιεύματα αυτά που επικαλέστηκε ο κύριος Παγκελόπουλος και υπάρχουν. Είναι δεν το αμφισβητώ αυτό. Δεν τα έχω δει, αλλά δεν το αμφισβητώ. Δεν το αμφισβητώ. Στη συνέχεια, ναι. Νομίζω ότι είναι σκόπιμο να κληθεί και η κυρία Ράικου. Βέβαια, είναι. Στην κυρία εφετών,
να έχει απαντήσει σε αυτά τα δημοσιεύματα που παραβιάζουν τη μυστικότητα και φέρεται να γνωρίζουν την βούληση, την επιθυμία, την προσδοκία ενός εγγελικού λειτουργού. Θα έπρεπε να έχει προστατευτεί και αμυνθεί. Ή και τώρα πρέπει να αμυνθεί η εισαγγελική υπουργός, η κυρία Ράικο, από αυτού και να της δώσουμε την ευκαιρία. Να της δώσουμε την ευκαιρία μιας ακρόασης. Συνεχίζουμε. Πάντως, κυρία Πρόεδρε, μπορεί να μας διευκολύνουν ενδεχομένως το ερώτημα που θέτεται και οι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ. Βεβαίως. Ποιο λέτε? Στο ερώτημα που λέτε. Το έχουν πει στην ερώτηση που έχουν καταθέσει. Στο ερώτημα που λέτε, που απευθύνεται. Ναι, στο... Την ερώτησή σας. Συγγνώμη, αν μου επιτρέπετε. Εγώ δεν αμφισβητώ, κύριε. Και κύριε, εδώ αυτό που λέτε, ότι όντως υπήρχε αυτή η φήμη. Εγώ λέω ότι το ισχυρίζεται η κυρία Τσατάνη, θέλω να μου πει τη λογική διαδοχή των γεγονότων και τι σημαίνει για αυτήν αυτό το πράγμα. Τώρα για δεν με ενδιαφέρει όχι, εμένα. Αν γράφτηκε, πότε γράφτηκε, ποιος το ανακοίνωσε. Κυρία Πρόεδρε, γιατί επιτρέπετε τη διακοπή των ερωτήσεων σας? Δεν γίνεται αυτό το πράγμα συνεχώς. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Αυτό είναι το θέμα μας. Λέει η ερώτηση των συναδέλφων του ΣΥΡΙΖΑ, γι' αυτό λέω ότι θα μας διευκολύνουν. Η εισαγγελέα εφετών αφαίρεσε τη δικογραφία του Βγενόπουλου και 5 συνεργατών του από τους αρμόδιους εισαγγελείς διαφθοράς Δραγκάτση και Ελευθεριάνο, που είχαν προχωρήσει την έρευνα σε σημαντικό βαθμό, καθώς βρισκόταν στο στάδιο της δίωξης. Η ημερομηνία είναι 23/12 του 2015. Και αυτό δεν έχει καμία αναφορά σε οποιοδήποτε δημοσίευμα. Επομένως, να μας πούνε οι συνάδελφοι που ρωτάτε την κυρία Τσατάνη. Όταν τελειώνουν οι μάρτυρες και οι υποπτοί, είναι στη δίωξη. Μας το έχει πει, είναι στα πρακτικά. Θα το βρούμε τώρα. Λοιπόν, να μας πούνε πού το ξέρουν. Υπάρχει δημοσίευμα του Hot Dog και δημοσίευμα της Αυγής. Κύριε Βενιζέλο, λοιπόν, όταν τελειώνει σε μια υπόθεση η εξέταση μαρτύρων και υπόπτων. Αυτό είναι το στάδιο. Η δίωξη, η αρχείο ή κάτι. Με συγχωρείτε, κυρία Πρόεδρε, γιατί τώρα κάνετε ένα σχόλιο. Είχε ζητήσει η κυρία Ράικου δικαστική συνδρομή από την Κύπρο? Δεν το γνωρίζω. Είχε λάβει τα έγγραφα? Δεν το γνωρίζω. Πώς είναι δυνατόν? Δεν το γνωρίζω. Να αυτό. Έχει τελειώσει. Δεν είχε τελειώσει τίποτα, λοιπόν. Κοιτάξτε, και όταν τελειώνει μια ανάκριση, όπως ξέρετε. Μια κυρία Πρόεδρε, ξέρετε, ακούστε τώρα. Μπορεί να τεθεί στο η αρχείο. Η κυρία Τσατάνη την είχε δύο δίωξη, χρόνια. Μπορεί να κάτι περιμέναν όλοι οι Πρόεδρε. Όπως ξέρετε. Καλό είναι να μην διακόπτεται όμως σε τέσσερις μήνες θα έκανε όλοι. Ούτε οι ερωτήσεις. Κάτι άλλο. Αυτό είναι το πρόβλημα. Κυρία Πρόεδρε, να μπούμε στη διαδικασία που είχατε ξεκινήσει. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, με βάση λοιπόν αυτά που σας ρώτησα, κυρία Τσατάνη, διαβάζοντας πάρα πολύ προσεκτικά την αναφορά σας, ήθελα να σας πω, επειδή την κάνατε ψύχρεμα, μετά από τρεις μήνες, δεν την κάνατε ενθερμό, δηλαδή μόλις έγινε το περιστατικό πήγατε και τη γράψατε, το σκεφτήκατε, αναπαράγατε τα περιστατικά όπως τα βιώσατε, διαβάζατε και διάφορα άλλα δημοσιεύματα και διαμορφώσατε μια πεποίθηση για το τι συνέβη σε εκείνο το περιβόητο ραντεβού σας με τον κύριο Παπαγγελόπουλο. Εκεί λοιπόν στην αναφορά σας θέλω να μου πείτε πραγματικά και το περιμένω με αληθινό και έντιμο τρόπο. Η πρόθεσή σας ήταν να τον καταμηνήσετε τον κύριο Παπαγγελόπουλο ή να γνωστοποιήσετε στην προϊσταμένη σας την κυρία εισαγγελέα του Αρείου Πάγου το περιστατικό και το τι υπόθηκε σε αυτή τη συνάντηση? Θα σας απαντήσω, κυρία Πρόεδρε. Θα σας απαντήσω. Λοιπόν, μπορείτε λοιπόν να μου πείτε. Κυρία Πρόεδρε, ο σκοπός που υπέβαλα στην κυρία εισαγγελέα με κοινοποίηση στην κυρία Πρόεδρο του Αρείου Πάγου την κρινόμενη αναφορά μου, την οποία με ψυχραιμία, όντως, όπως εξήγησα και στην προηγούμενη συνεδρίασή σας, εκ του προχείρου την έχω συντάξει 13/12 του 2014 και στη συνέχεια, 22 Δευτέρου, έγινε μετά την ολοκλήρωση και την πράξη της αρχιοθέτησής μου, η αναφορά μου αυτή έχει υποβληθεί και έχει κοινοποιηθεί. Σκοπός, έχω γράψει στην
πρώτη-τελευταία σελίδα, στην πρώτη-τελευταία σελίδα, ότι σκοπός μου ήταν να γνωστοποιήσω και επισήμως στην ιεραρχικά προϊσταμένη μου αρχή τα όσα ακριβώς έχουν λάβει χώρα εις βάρος μου και να την καταστήσω και κοινωνώ στα γεγονότα αυτά. Ομιλώ περί αναφοράς κατά του κύριου αναπληρωτού. Αναφορά την οποία υπέβαλα και προς προστασία του θεσμού τον οποίον εκπροσωπώ και κατά συνείδηση και σύμφωνα με τον όρκο μου. Δεν ομιλώ για καταγγελία ή ενδεχομένως για μήνυση. Αναφορά για να γνωστοποιήσω και να καταστήσω κοινωνούς των διαδραματιστέντων εις βάρος μου και προάσπιση του κύρους της δικαιοσύνης στις δύο αυτές ιεραρχικά προϊστάμενές μου αρχές. Λοιπόν, αυτός ήταν ο λόγος που σε αυτή την αναφορά παντελώς αόριστα δεν αναφέρεται ή δεν περιγράφεται ή δεν ταυτοποιείται κάποιο συγκεκριμένο ποινικό αδίκημα. Και δει το 239, το οποίο ο ψυγενός μας αναφέρατε την περασμένη φορά. Κάλεσε η κυρία Κοντζαμάνη να σας πει, επιθυμείτε κυρία Τσατάνη την ποινική δίωξη του Υπουργού, γιατί δεν είναι ασήμαντο θέμα, δεν έχει ξαναγίνει καταρχήν. Σας ρώτησε, όταν της λέτε ότι θέλω να σας καταστήσω κοινωνό και δεν της λέτε θέλω να διώξω τον Υπουργό. Και στη συνέχεια η αναφορά. Ναι. Ναι. Άρα η κυρία Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου από το περιεχόμενο αυτής της έγγραφης καταγγελίας, παρόλο που εσείς λέτε ότι σκοπός μου είναι να σας γνωστοποιήσω και να σας κάνω κοινωνούς, χωρίς να αναφέρεστε σε κανένα ποινικό αδίκημα, έκρινε ότι καταμηνύεται τον αναπληρωτή Υπουργό Δικαιοσύνης. Άποψή της, δεν μπορώ να γνωρίζω εγώ. Όχι, αυτό. Όχι, είχε υποχρέωση η κυρία. Σας παρακαλώ, κυρία Πρόεδρε, κύριε Βενιζέλο, αφήστε με κυρία να Πρόεδρε, άλλο καταμηνείο για ποινικό δίκαιμα. Συντάγματος, το διαβάσω. Κυρία Πρόεδρε. Για μελητή υποχρέωση να διαβιβάσει ακόμη και διοικητική αναφορά. Ναι, ναι, θα τα πούμε και αυτά. Άλλο είναι το ποινικό δίκαιμα και άλλο η παράβαση του πειθαρχικού δικαίου των δικαστών. Προχωράμε τώρα. Κυρία Τσατάνη. Ο ψυγενός, στην περασμένη ακρόασή σας, αναφερθήκατε σε ηθική αυτουργία, στο 239, στην κατάχρηση εξουσίας. Και στο 42.1 του ποινικού κώδικα. Για πέστε μου, λοιπόν, εδώ ποιο είναι ακριβώς το περιστατικό που περιγράφει αυτό το αδίκημα. Ποια πειθό... Με ποια φορτικότητα, με ποια πίεση αποπειράθηκε ο Υπουργός να σας πείσει για δύο πράγματα που λέει το άρθρο 239. Ή να ασκήσετε δίωξη σε αθώο ή να απαλλάξετε έναν ένοχο. Πέστε μου. Ναι, γι' αυτό σας έκανα τις προηγούμενες ερωτήσεις. Πολύ και μου είπατε ότι ποτέ δεν σας είπε κάτι συγκεκριμένο, αλλά είπε... Η προηγούμενη θα ασκούσε δίωξη. Και κάνατε όλο αυτό το συνειρμό για να πάμε στο 239. Απαντήστε μου τώρα. Ναι, θα σας απαντήσω εκ των προτέρων, συμπληρώνοντας, επειδή μου είπατε ότι δεν έχω κάνει μνήμα σχετικής ποινικής διάταξης, ότι έκανα τη μνήμα στην προηγούμενη συνεδρίαση, ακριβώς για να απαντήσω στα δηλωθέντε από τον κύριο Υπουργό, ότι αυτά που έχει κάνει είναι πτέσματα, είναι πτεσματάκια. Και εγώ, κατά την άποψή μου, τα τοποθέτησα σε κακουργηματική πράξη. Ναι. Για το άλλο θέμα τώρα που με ρωτάτε, για το θέμα της πειθούς ή φορτικότητος, στην πρώτη μας συνομιλία που έγινε στο γραφείο του κυρίου Υπουργού... Την οποία εσείς επιλέξατε να κάνετε. Με πρωτοβουλία μου επέλεξα, υπό τους λόγους που έχω εκθέσει ήδη, ο κύριος Υπουργός είπε ότι παρανόμως τη διαχειρίζομαι, παρανόμως έχω αφαιρέσει τη δικογραφία. Το ξέρατε αυτό εντωμεταξύ. Ναι, και ότι
θα πρέπει να την επιστρέψω και εκτός τούτου ότι ευρισκόταν σε ένα βήμα πριν από τη δίωξη. Ναι, το είπα. Τα υπόλοιπα περιστατικά για τα οποία με ρωτάτε που έχουν σχέση με την πειθό και φορτικότητα, το 46 άρθρο του ποινικού κώδικος, ναι, έχουν κυρίως και ιδιαίτερα λάβει χώρα στην τηλεφωνική μας επικοινωνία 22 Ενδεκάτου του 2015. Όπου? Εκεί ο κύριος Υπουργός ομίλησε ότι οφείλω να επιστρέψω άμεσα τη δικογραφία από εκεί που την αφήρεσα, ναι, ότι θα ακολουθήσει εις βάρος μου άγριος πόλεμος, ότι έχω στα χέρια μου ένα απόστημα άγριος πόλεμος. Αυτό είναι απειλή. Δεν σας άγριος είπε να καταδικάσετε τον κύριο Γενόπουλο. Μου συνέστησε, σας εξηγώ επακριβώς. Όχι, μιλάμε νομικά γιατί είστε εισαγγελέας. Αν ήσασταν κάποιος άλλος θα μιλούσαμε αλλιώς. Μου συνέστησε, ναι, να επιστρέψω άμεσα τη δικογραφία. Ωραία. Μου ομίλησε για εις βάρος μου σε περίπτωση μία επιστροφή. Αυτό είναι απειλή. Να. Ότι άλλο αδίκημα. Μου ομίλησε. Απαντάει. Απαντάει. Κι εγώ απαντώ. Η απειλή όταν συνδέεται με πράξη τι είναι? Τώρα μιλάμε για την πράξη τη συγκεκριμένη. Όταν συνδέεται με παρακίνηση για πράξη, απειλή τι είναι? Ποινικό σας προφίλ, κύριε Βορύδη. Να μιλήσουμε για το 239, για το προφίλ σας. Επειδή είστε καλός ποινικολόγος. Συνεχίστε, κυρία Τσατάνη. Και έχω ισχυρασμένα απόσπασμα. Μάλιστα. Ενώντας ότι θα σκάσει και θα με καταστρέψει. Mm. Και θα κάνω Χριστούγεννα με την οικογένειά μου. Μάλιστα. Και τελειώνοντας τη συνομιλία, κυρία Τσατάνη, άμεσα αποφασίστε το και επιστρέψτε άμεσα την ποινική δικογραφία. Ωραία. Σας είπε, λοιπόν, θέλω να διώξετε τον κύριο Βγενόπουλο, θέλω να μπει αυτός ο άνθρωπος στη φυλακή. Σας αναφέρω επακριβώς τη συνομιλία μας, κυρία Πρόεδρε. Κύριε, αυτό θα μου απαντήσετε. Ναι ή όχι, σας το είπε. Όταν θα πάμε σε ένα δικαστήριο, αυτό θα σας ρωτάει. Του κυρίου Παγκελόπουλου. Όχι, της αλήθειας. Α, σας αρέσουν, ναι, αυτά. Μ' αρέσουν πολύ καλά. Αυτό κάνουμε, την αναφορά συζητάμε. Κακή. Λοιπόν, σημαίνεται... μια χαρά είμαι να δω που τι θα ρωτάτε εσείς. Περιμένω τώρα. Λοιπόν, κυρία Τσατάνη, σας ερωτώ. Πήγατε με πρωτοβουλία σας στον κύριο Παπαγγελόπουλο, ενώ γνωρίζατε την άποψή του. Ότι είναι αντίθετος. Είχανε δημοσιευτεί sites στα οποία υπενήσεστε ότι τα διέρεε αυτός. Ενώ είχε πάει στην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και είχε πει εναντίον σας. Σας ερωτώ. Πήγατε για το κύρος της δικαιοσύνης, λέτε. Γιατί δεν πήγατε στον κύριο Παρασκευόπουλο, που ήταν ο υπουργός δικαιοσύνης, ο οποίος δεν είχε ανακατευτεί, ο οποίος δεν είχε δηλώσει τίποτα από ό,τι τα δημοσιεύματα λένε, για να προστατεύσει το κύρος της δικαιοσύνης, να του ζητήσετε και προστασία και να του πείτε, σας παρακαλώ κύριε Υπουργέ, το και το, κάνω τη δουλειά μου και ο αναπληρωτής σας διαρρέει και κάνει και δείχνει και κάνει και δείχνει. Γιατί επιλέξατε να συναντήσετε τον κύριο Παπαγγελόπουλο για να δείτε μήπως έχει παραπλανηθεί και να του αλλάξετε γνώμη. Πέστε. Ευθαρσώς αποφάσισα την επίσκεψή μου στον κύριο αναπληρωτή, επειδή ακριβώς ο ίδιος ο κύριος αναπληρωτής με έχει στοχοποιήσει, έχει προβεί σε επίσκεψη στην κυρία εισαγγελέα του Αρείου Πάγου λέγοντας «Διωξέ την κυρία Τσατάνη, έκανε και τούτο, έκανε και εκείνο». Στην κυρία εισαγγελέα 4 ενδεκάτου και του απήντησε η κυρία εισαγγελέας ότι εν πάση περιπτώσει, επειδή αναφέρθηκε και σε προγενέστερους χειρισμούς από εμένα ποινικών δικογραφιών και ήτο και ένας λόγος και αυτές οι προγενέστερες δικογραφίες τις οποίες έχω χειριστεί που επέλεξα να επισκεφτώ τον ίδιο, αλλά εν πάση περιπτώσει το πρόβλημά μου δεν ήταν ο κύριος Παρασκευόπουλος, το πρόβλημά μου κυρία Πρόεδρε, όταν σπηλώνεται η υπηρεσιακή μου τιμή δεν είναι πρόβλημα. Άρα δεν ήταν το κύρος της δικαιοσύνης. Και το κύρος δεν έχει αντίκτυπο στους λειτουργούς και στο κύρος της δικαιοσύνης. Άρα... όταν βάλετε ένας θεσμός. Ναι. Όταν πού πάτε, ο κύριος λοιπόν υπουργός αναφέρεται ότι εγώ είμαι κλέπτης δικογραφιών και τη χειρίζομαι. Ως μην έχω κάτι άλλο. Ούτε έδρες, ούτε άλλες ποινικές δικογραφίες κύριε να ασχοληθώ. Τσατάνη, κυρία Πρόεδρε. Δεν ξύπνησα ένα πρωί και είπα στο γραφείο μου 7 η ώρα το πρωί και 6 που βρίσκομαι καθημερινό στο γραφείο μου σήμερα τι θα κάνω.
και αποφάσισα 15 ενάτου, αυτή η δικογραφία κρεμεί ακόμα στο τμήμα διαφθοράς. Ας την παραλάβω για να έχω να ασχολούμαι. Δεν είπαμε αυτό, κυρία Τσατάνη. Κανείς δεν το έχει πει αυτό. Κάποιος σας την έδωσε. Να σας εξηγήσω, κυρία Πρόεδρε, όχι, πώς διαχειρίστηκα την υπόθεση. Τα έχουμε ακούσει πολλές φορές. Στις ερωτήσεις που σας κάνω θα μου απαντήσετε. Ναι. Είπατε στην ακρόασή σας ότι δεν αμφισβητείτε την εντυμότητα. Τη σοβαρότητα του χειρισμού της υπόθεσης. Λοιπόν, την εντυμότητα του κυρίου Παπαγγελόπουλου. Αλλά τη σοβαρότητά του. Αυτό είναι ποινικό αδίκημα. Ποιο? Δεν παρακολούθησα. Είναι καλό ότι έχουμε μπει στην υπεράσπιση του κυρίου Παπαγγελόπουλου. Εγώ νομίζω να το κάνουμε παρακάτω αυτό. Κύριε Βορύδη, εδώ συζητάμε για μία αναφορά, κατά ενός υπουργού, η οποία είναι μήνυση, έχει διαβαστεί με το άρθρο 86. Όχι. Ναι, θα τα πείτε στη σειρά σας. Θα πείτε στη σειρά σας εσείς. Έχει πολλούς συνηγόρους μετά να ακούσουμε. Εγώ τώρα είμαι συνήγορος του κυρίου Παπαγγελόπουλου. Εγώ έλεγα ότι εγώ το παραδέχομαι όμως. Σε αυτό το στάδιο θα το περνάγαμε μεταγενεστέρως. Το παραδέχομαι, γιατί από εκεί θα ξεκινήσουμε. Το επισπεύσαμε αυτό. Από εκεί θα ξεκινήσουμε για να δούμε τα μεγάλα. Τι σημαίνει παρέμβαση στο έργο της δικαιοσύνης, τα βαρύγδουπα. Και οι λαϊκισμοί, ποιος παρεμβαίνει στη δικαιοσύνη, εδώ θα ξεκαθαριστούν. Λοιπόν, και ξαναρωτώ, δεν αμφισβητείτε την εντυμότητά του. Τι είπα να πει, κυρία Τσατάνη, εντυμότητα, όταν μιλάμε για έναν υπουργό, πρώην δικαστικό λειτουργό, που τον κατηγορείτε ότι επεμβαίνει στο έργο της δικαιοσύνης. Τι είπα να πείτε, δεν αμφισβητείτε την εντυμότητα. Πρόεδρε, ναι. Είναι γνωστό ότι πρόκειται. Άλλο εντυμότης, άλλο σοβαρότης. Ναι. Πρόκειται για δύο τελείως διαφορετικές αφηρημένες έννοιες, με όποια ένομη συνέπεια μπορεί να έχει εκάστη αυτών των φράσεων. Συνήθως στην φράσεων. Εντυμότητα είναι ο δόλος, είναι η βαριά αμέλεια, είναι πολλά. Ομίλησα περιμή. Ομίλησα. Ότι δεν είχε κάποιο κακό σκοπό με όλα αυτά που είπε, με όλα αυτά που έλεγε, που διέρεε. Σας παρακαλώ, κυρία Καβαδία, σας παρακαλώ τώρα. Δεν θα κάνουμε και πηγαδάκια εδώ, κύριε Βενιζέλο, εντάξει. Περιμένετε τη σειρά σας. Όχι, δεν εκνευρίζομαι, αλλά λίγο συγκράτηση, αυτοσυγκράτηση. Όπως ξέρετε, είμαι παρημιώδης ότι δεν χάνω την ψυχραιμία μου. Άλλοι τη χάνουν. Λοιπόν, σας ερωτώ, όταν λέτε ότι κάποιος άνθρωπος διακρίνεται από εντυμότητα, σημαίνει ότι η συμπεριφορά του δεν έχει δόλο, δεν έχει κακότητα. Δεν έχει κακό σκοπό. Που σημαίνει ότι σε αυτή τη συνάντηση, στην τηλεφωνική επικοινωνία ή γενικά στη συμπεριφορά του, που μας ενδιαφέρει για το παρόν ζήτημα, ο κύριος Παπαγγελόπουλος δεν είχε κακό σκοπό. Προχωράμε λοιπόν τώρα στην έλλειψη σοβαρότητας. Η έλλειψη σοβαρότητας σε ποιο ποινικό αδίκημα υπάγεται. Κυρία Πρόεδρε, όταν ομιλώ και αναφέρω την φράση σοβαρότητα, αναφέρομαι σε κάποιο θεσμικό όργανο, στον κύριο αναπληρωτή υπουργό, που έχει ένα ορισμένο αντικείμενο να εκτελέσει. Από αυτό το πρόσωπο, από αυτό το θεσμικό όργανο, στο οποίο αναφέρομαι και με τις φράσεις αμφισβητώ τη σοβαρότητά του, στη συγκεκριμένη έχει την ερμηνεία ότι όφιλε. Δεν πειράζει, καλέ, αφήστε, ολοκληρώστε. Έχει την ερμηνεία και την έννοια ότι ως εκπρόσωπος αυτού του θεσμού όφιλε να αντιμετωπίσει ένα άλλο θεσμικό όργανο, ένα εισαγγελικό λειτουργό, με τελείως και να ενεργήσει μέσα στα όρια της ευπρέπειας. Και όχι κατά τον τρόπο που ενήργησε εκεί. Η έλλειψη ευπρέπειας είναι κατάχρηση εξουσίας, κυρία. Εκεί εστιάζω την σοβαρότητά του. Η έλλειψη ευπρέπειας. Όταν υπουργός, ο κύριος υπουργός αναπληρωτής σε συνομιλία, σε επικοινωνία μας, απευθυνόμενος σε εισαγγελική λειτουργό, άμεσα, άγριος πόλεμος, θα κάνεις Χριστούγεννα απόστημα. Λοιπόν, σας ερωτώ. Πίσω την δικογραφία άμεσα. Σας ερωτώ, κυρία Τσατάνη, επειδή έχετε πει ότι έχετε και αποδεικτικά έγγραφα. Κυρία Αυτή Πρόεδρε, η συμπεριφορά. Ναι. Είναι κατάχρηση εξουσίας. Κυρία Πρόεδρε. Η έλλειψη ευπρέπειας είναι κατάχρηση εξουσίας.
Ξέρετε το άρθρο του ποινικού κώδικα, το ξέρετε καταρχήν, επειδή είστε και εισαγγελέας εφητών. Ναι. Το άρθρο του ποινικού κώδικα, το 239, το ξέρετε. Κύριε Πρόεδρε, κατά την άποψή μου το γνωρίζω. Ωραία. Περιγράψτε μου λοιπόν, για να υπάγουμε τα πραγματικά περιστατικά στο άρθρο αυτό. Ευτυχώς το γνωρίζω. Όχι, γιατί αν δεν έχουμε επέμβαση και πήγατε να κάνετε νομική συζήτηση ή να τον βγάλετε από την παραπλάνηση. Και αν ο κύριος Παπαγγελόπουλος δεν σας είπε ποτέ να καταδικάσετε έναν αθώο, απορώ γιατί είμαστε εδώ. Και γιατί το Πανελλήνιο ασχολείται με τη συγκεκριμένη υπόθεση. Για Πρόεδρε, καταστήσει κατηγορούμενο, ναι, να διαβάζετε σωστά τις διατάξεις. Να καταστήσει, το έχω πει, να ασκήσει ποινική δίωξη. Κύριε Βενιζέλο, το έχω πει 8 φορές. Εντάξει. Όταν αρχίσουμε, όταν αρχίσουμε. Όχι να διακόψουμε. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, θέλω να είμαι σαφής. Ναι. Έχω υποβάλει αναφορά και αναφέρομαι λεπτομερώς σε δύο πραγματικά περιστατικά. Ναι. Συνάντηση και χωράνε τηλεφωνική αυτά επικοινωνία. Στην επέμβαση, κυρία Πρόεδρε, στη διάκριση είναι στην των κρίση εξουσιών, σας. Εγώ κυρία, εκθέτω... Μην μιλάτε. Κυρία Πρόεδρε, μην απαντάτε τα ίδια και τα ίδια. Δυο λεπτά. Επιτρέψτε μου, επιτρέψτε μου. Μου επιτρέπετε. Μου επιτρέπετε. Δεν επιτρέπετε. Όχι, με συγχωρείτε κυρία Πρόεδρε. Επιτρέπετε. Κάνετε είναι μία συζήτηση εδώ και 10 λεπτά. Ναι, 10 λεπτά. Μ' αφήνετε να πω. Τι περίεργοι είστε. Λοιπόν, εγώ, συγγνώμη, κυρία Τσατάνη... 10 λεπτά συζητάτε για τον νομικό χαρακτηρισμό. Όχι, γιατί να πάτε έξω να τα συζητήσετε. Όχι. Εμάς την υπαγωγή... Την υπαγωγή θα μας την κάνει η κυρία Τσατάνη. Βέβαια, ποιος θα την τι κάνει. Η κυρία Τσατάνη για να κάνει ο γιατρός της γειτονιάς. Εδώ η κυρία Τσατάνη έρχεται να μας πει τι έχει συμβεί. Ναι. Τις νομικές υπαγωγές θα τις κάνουμε εν συνεχεία. Ωραία, αυτά πραγματικά. Εδώ ερωτάτε, αυτό είναι 239. Λοιπόν, σας την παρακαλώ άποψη ησυχία. Για το 239 μας ησυχία σας παρακαλώ. Σας ενδιαφέρει η άποψη κυρία Τσατάνη για το 239, λοιπόν, όπως το καταλαβαίνει. Ολοκληρώνω και είναι και η τελευταία επισήμανση. Δεν έχω να σας ρωτήσω λοιπόν τίποτα άλλο. Τα περιστατικά. Περιμένετε κυρία Τσατάνη, ναι, ναι, είναι η τελευταία μου επισήμανση. Σας ερωτώ, επειδή με λένε και συνήγορο του κύριου Παγγελόπουλου, δεν έχω εγώ πρόβλημα ούτε κόμπλεξ για κανέναν. Λοιπόν, ένα ζήτημα. Εδώ όλη αυτή η υπόθεση έχει έρθει στην Επιτροπή Θεσμών. Διότι αυτό επελέγει. Υπήρχε και άλλη διαδικασία. Μπορεί να επιλεγεί ή δεν επελέγει, δεν ξέρω. Για να εξετάσουμε εάν έχει γίνει επέμβαση στη δικαιοσύνη και αν υπάρχει παραβίαση της αρχής της διάκρισης των εξουσιών. Το καταλάβατε. Αυτό είναι που μας απασχολεί εμάς σαν Επιτροπή Θεσμών. Και σας ερωτώ, και γι' αυτό σας έβαλα μόνο αυτές τις ερωτήσεις. Και δεν θα ασχοληθώ ποιος σας είπε, τι είπατε, πότε τη δώσατε, ποιον διώξατε, ο Κύπριος. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα από όλα αυτά. Εμένα με ενδιαφέρει μόνο αυτό. Πήγατε με πρωτοβουλία σας να πείσετε έναν παραπλανημένο αναπληρωτή, υπουργό, που είχε λάθος άποψη για την αρμοδιότητα. Επαναλάβατε εσείς τα επιχειρήματα και αυτό τα δικά του. Και λέω, αν υπάρχει παραβίαση της διάκρισης των εξουσιών, τότε την έχετε κάνει κι εσείς. Δεύτερον, εάν εσείς ως εισαγγελέας εφετών θεωρείτε... Σας παρακαλώ, γιατί η δικαστική εξουσία, η οποία μάλιστα είναι πρώτη κατά την κυρία Τσατάνη, είναι ανεύθυνη, είναι ανεύθυνη. Αυτό ερευνάμε, αυτό ερευνάμε. Και το δεύτερο που ερευνάμε είναι αν διέπραξε, εάν η συμπεριφορά. Κυρία Πρόεδρε, του το κυρίου... αίτημά μας ήταν οι παρεμβάσεις στο, ναι, έργο της δικαιοσύνης από τον υπουργό. Ακούστε να σας πω. Η συμπεριφορά του κυρίου. Ακούστε. Οι παρεμβάσεις είναι. Διαβάστε την αναφορά σας, κύριε Αθανασίου. Τα είδαμε, τα ξέρω πολύ καλά. Ναι. Εάν... Λοιπόν. Εάν έγιναν, εάν η συμπεριφορά του κυρίου Παπαγγελόπουλου, κυρία Πρόεδρε, και πειθαρχικές παραβάσεις, δεν είναι μόνο το ποινικό. Κάποιο ποινικό αδίκημα. Λοιπόν, αυτές είναι οι ερωτήσεις που σας έκανα. Πήρα τις απαντήσεις που μου δώσατε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο καθένας κρίνει. Διακόπτουμε, Πρόεδρε, για την ψηφοφορία. Κυρία Πρόεδρε, μισό λεπτό.